Εδώ Πολυτεχνείο. Εδώ Πολυτεχνείο. Σας μιλά ο ραδιοφωνικός σταθμός των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζόμενων Ελλήνων. Ελληνική ΛΑΕ. Συμμεταδίδω με διαχείριση της Γεννητικής Επιτροπής των φοιτητών που βρίσκονται μέσα στο Εθνικό Μεσόβιο Πολυτεχνείο αυτή τη στιγμή. Σήμερα έχουμε τη 46η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Έτυχε να είμαι εκείνες τις ημέρες, όπως όλοι οι συνάδελφοι πέριξ του Πολυτεχνείου, κάνοντας τη δουλειά μας σαν ευσυνείδητη φωτορεπόρτερ. Και τα γεγονότα όπως εξελίχθησαν είναι γεγονός ότι δεν περίμενε κανείς ότι θα είχαμε αυτή την ταχύτητα. Η εξέγερση μπορώ να πω ότι ήταν η αρχή του τέλους της Χούντας, όσο απίστευτο και αν ακούγεται, και αυτό το οφείλουμε στους φοιτητές και όχι μόνο, στους εργάτες και σε υπαλλήλους ακόμη οι οποίοι συμπαραστάθηκαν στην εξέγερση των φοιτητών στο Πολυτεχνείο. Η εξέγερση δεν είναι μόνο 4 μέρες, είναι την εποχή εκείνη η Αθήνα ήταν ένα καζάνι που έβραζε. Καθημερινά είχαμε διαδηλώσεις, καθημερινά είχαμε ξύλο συλλήψεις και κυνηγητά, αλλά το τελευταίο τετραήμερο ήταν η αποκορύφωση των γεγονότων, με την έννοια ότι μετά από ένα μεγάλο κυνηγητό των αστυνομικών, μια ομάδα φοιτητών κλείστηκαν μέσα στο Πολυτεχνείο και κάπως έτσι δημιουργήθηκε η εξέγερση. Οι φοιτητές δεν μπορούσαν να βγουν έξω, με την έννοια ότι ήταν περικυκλωμένοι το Πολυτεχνείο από αστυνομικούς. Και όχι μόνο δεν μπορούσαν, αλλά τους ενίσχυαν και άλλοι συνάδελφοι και άλλοι φοιτητές, οι οποίοι, παράδειγμα χάρη από τη νομική, ήρθαν επομπή μερικές χιλιάδες φοιτητές και μπήκαν και αυτοί μέσα, όπως εργάτες, όπως υπάλληλοι, όπως είπα νωρίτερα, και έτσι μέσα σε ένα 24ωρο οι 500-600 πρώτοι φοιτητές που μπήκαν ήταν αρκετές χιλιάδες. Η ενέργεια των φοιτητών ήταν καταρχήν όλα τα συνδικάτα των φοιτητών να γίνει ένα, και αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Οι αποφάσεις που έπαιρναν ήταν ομαδικές από όλες τις παρατάξεις, και ένα δεύτερο μεγάλο πίτευμα εγκατέστησαν έναν ραδιοφωνικό σταθμό μέσα σε λίγες ώρες. Αυτός ο σταθμός ακουγόταν σε όλη την Ελλάδα. Ζητούσε συμπαράσταση, ζητούσε ψωμί, παιδεία, ελευθερία που ήταν τα συνθήματα, και βεβαίως ζητούσε από τους αστυνομικούς να απομακρυνθούν και να τους αφήσουν στη διαδικασία την οποία είχαν αποφασίσει. Βασικά η όλη υπόθεση ξεκίνησε από τον χουντικό νόμο του 1347, ο οποίος συνελάμβανε όποιον συνδικαλιστή ήθελαν και τους έβαζαν το χακί. Με αφορμή λοιπόν αυτού του νόμου άρχισε η εξέγερση και κατέληξε στο τέλος το οποίο όλοι γνωρίζουμε. Ο ραδιοφωνικός σταθμό εκφωνητές ήταν 3 άτομα. Ήταν η Μαρία Δαμανάκη, ο Δημήτρης Παπαχρήστου και ο Λάμπρος Παπαδημητράκης. Αυτοί λοιπόν όλο το 24ωρο μετέδιδαν τον σταθμό και ο κόσμος άρχισε να τους ενισχύει. Εκείνο που ζητούσαν ήταν φάρμακα, τρόφιμα και ό,τι άλλο μπορούσαν να περιθάψουν, γιατί υπήρχαν πολλοί τραυματίες. Η απόφαση να μείνουν μέσα ήταν μία και μόνη, η ανατροπή του καθεστώτος. Μετά από μία εφταετία Χούντας στην Ελλάδα δεν ήταν εύκολο, όμως οι φοιτητές το κατάφεραν. Μπορώ να πω επίσης ότι στην διαδικασία του τριήμερου γύρω στο Πολυτεχνείο έχω φωτογραφίσει, έχω δει δηλαδή με τα ίδια με τα μάτια να γίνονται πάρα πολλές συλλήψεις, να πέφτει πάρα πολύ ξύλο. Έξω πέφτει ξύλο γιατί σκηνικούσαν αστυνομικοί, μέσα είχαν αποφασίσει οι φοιτητές να στήσουν ένα χορό. Και αυτό έγινε την παραμονή της 17ης Νοεμβρίου. Φοιτητές βγήκαν στο προάβλιο και με τη μουσική του ραδιοφωνικού σταθμού χόρευαν διάφορα εθνικούς χορούς. Αυτό βέβαια ήταν μια προβοκάτσια για τους αστυνομικούς, οι οποίοι αστυνομικοί έβραζαν απ' έξω και δεν έβρισκαν τρόπο να μπουν μέσα. Ένα δεύτερο γεγονός το οποίο γινόταν ήταν συνεχώς έβγαιναν οι φοιτητές και σταματούσαν τα τρόλεϊ και τα λεωφορεία και έγραφαν διάφορα συνθήματα. Έτσι
το τρόλιο εκεί που πήγε να έβλεπε ο κόσμος τι γίνεται στο Πολυτεχνείο. Παράλληλα μπορώ να πω ότι ο εισαγγελέας, ο Τζεβάς, λίγο πριν γίνει η επίθεση, είχαν μπει σε μια συνεννόηση να αποχωρήσουν οι φοιτητές και με την Τουντούκα προσπαθούσε να προσελκύσει τους φοιτητές, να επιδείξουν να φύγουν από το Πολυτεχνείο και ότι δεν θα τους πείραζε κανείς. Το τόλμησαν αυτό γύρω στα 20 άτομα από την οδό το Σίτσα, από το παράθυρο, πήδηξαν έξω αγόρια και κορίτσια και μόλις πάτησαν στην άσφαλτο, οι αστυνομικοί τους έβαλαν σε διάδες, τα χέρια στο κεφάλι και μόλις μπήκαν επί την οδό Παρυπτησίων, τους άπλισαν στο ξύλο. Τους μάζεψαν μετά όπως ήταν γεμάτο αίματα και ξαπλωμένοι και τους μετέφεραν προς άγνωστη κατεύθυνση. Και τέλος, φτάνουμε την 16 προς 17 Νοεμβρίου. Όπως όλοι οι συνάδελφοι, έτσι και εγώ, ήμουν στο γραφείο της Οδού Κολοκοτρώνη, Ακαδημίας στις 27, και ακούγοντας το θόρυβο των ελπιστριών, αποφάσισα εγώ μαζί με τον διευθυντή μου να μπούμε στο αυτοκίνητο και να μπούμε μέσα στη φάλαγγα των τάγκ. Φτάσαμε εκεί. Πώς φτάσαμε είναι μια μεγάλη ιστορία, θα μας πάρει πολύ χρόνο. Βγήκα φανερά με τις μηχανές μου και πήγα και σταμάτησα στην γωνία Στρουνάρη και Πατησίων, δηλαδή 25 μέτρα από την είσοδο του Πολυτεχνείου. Ο επικεφαλής του ΤΑΝΚ πήγε και στάθηκε μπροστά, το μεγαλύτερο ΤΑΝΚ πήγε και στάθηκε μπροστά στην είσοδο του Πολυτεχνείου. Όλα τα ΤΑΝΚ που ήταν γύρω δεξιά και αριστερά από αυτόν είχαν ανάγκη προβολής και άκουγα τον Λοχία να μιλάει με το παιδάγωνο προφανώς. Άκουγα να λέει μάλιστα, μάλιστα και ορίστε, ορίστε. Εγώ τραβούσα τις φωτογραφίες μου όσο πιο ευγενικά μπορούσα, με την έννοια ότι δεν ήθελα να δώσω λόγο στους αστυνομικούς να με στείλουν στις μπουμπουλίνες. Και φτάνουμε στο 3 παρά 7 λεπτά, όταν ένα τελευταίο μάλιστα που άκουσα από το Λοχεία, εγώ είχα τραβήξει εκατοντάδες φωτογραφίες, τις οποίες είχα δώσει τα φίλμ στον διευθυντή μου, ο οποίος έφυγε. Βλέπω να κάνει ο πυργίσκος να γυρίζει ανάποδα, δηλαδή ο πυργίσκος του ΤΑΝΚ, ενώ έβλεπε την κυρία είσοδο του Πολυτεχνείου, γύρισε ανάποδα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και έκανε και όπιστο. Και ήρθε στο πεζοδρόμιο που ήμουν και εγώ. Και ενώ έκανε το σταυρό μου και λέω: δόξα σου Θεός, μάλλον πήρε εντολή να αποχωρήσει, αυτός φουλόρα τις μηχανές, έβγαλε μια τρομερή κάπνα πίσω και με όση δύναμη είχε, πήγε και έπεσε πάνω στην πύλη του Πολυτεχνείου. Υπόψη ότι τα καλονάκια μέσα από το Πολυτεχνείο, μέσα από τα σίδερα, ήταν εκατοντάδες φοιτητές οι οποίοι φώναζαν διάφορα συνθήματα. Είχαν τοποθετήσει μία Mercedes, κάποιο Πριτάνιο υποθέτω, ακριβώς πίσω από την κυρία είσοδο, σαν πρόχωμα. Αλλά μεταξύ του αυτοκινήτου και της πόρτας υπήρχαν επίσης δεκάδες φοιτητές. Όταν χτύπησε το τάγκ την είσοδο, έπεσαν όλοι οι φοιτητές, αυτοί που ήταν στα κολονάκια, σαν να κουνούσες μία πορτοκαλιά με γινωμένα πορτοκάλια και έπεσαν κάτω. Το τάγκ έσπρωξε την πύλη αφού την έλειωσε, την πάτησε και την πήγε 10-15 μέτρα μέσα. Εγώ συνήλθα, με έπιασε εξαπίνηση επαναλαμβάνω, αλλά συνήλθα γρήγορα και πήγα στο μέσο της οδού Πατησίων για να έχω μια καλύτερη οπτική γωνία και έχω βγάλει 3 καρέ που φαίνεται το μισό τάγκ να είναι μέσα στην πύλη και η μπούκα του κανονίου ξεχωρίζει. Επάνω μου έπεσαν δύο αστυνομικοί με κάτι καδρόνια 2 μέτρων, μου είπαν μερικά επίθετα και προσπάθησαν να σημάδευαν το κεφάλι μου. Εγώ πρόλαβα και έσκυψα, γλίτσα και τις δύο πλευρές και έκανα μεταβολή και πήγα στο γραφείο να στείλω τις φωτογραφίες. Την άλλη μέρα το πρωί ο Πατακός είχε πει ότι δεν συνέβη τίποτα στο Πολυτεχνείο από ερώτηση δημοσιογράφων. Όταν όμως ήρθαν οι εφημερίδες από το εξωτερικό γεμάτες πρώτη σελίδα φωτογραφίες στο τάγκ να φαίνεται μέσα στο Πολυτεχνείο, γύρισε το τροπάριο και είπε ναι, έπρεπε να επέμβει ο στρατός για να γλιτώσουμε από αυτά τα παλιόπεδα, είχε πει επιλέξει. Το ερώτημά μου είναι ότι και με ρωτάνε πάρα πολύ αν είδα νεκρούς, εγώ δεν είδα, αλλά άκουσα βουγκητά την ώρα από το τάγκ που μπήκε μέσα και άνοιξε την είσοδο για τους λοκατζίδες και τους αστυνομικούς, άκουσα πάρα πολλούς πυροβολισμούς. Και βεβαίως μόνο στο Λοχίας ο επικεφαλής του ΤΑΝΚ είπε σε μια συνέντευξη αργότερα ότι έκοψε ένα πόδι, κόπηκε ένα πόδι μιας φοιτήτριας, αλλά αυτό όχι την πάτη του ΤΑΝΚ, αλλά έφυγε ένα σίδερο από την πόρτα. Η πόρτα είναι ακέραια, είναι τσαλακωμένη, αλλά είναι ακέραια, άρα την πάτησε. Την άλλη μέρα, μετά από λίγες ώρες, εγώ γύρισα πάλι πίσω, δηλαδή 6:30 το πρωί, 17 πάντα Νοεμβρίου, και εκείνο που συνάντησα ήταν, γιατί μέτρια αγωνία να δω τι γίνεται μέσα,
Ήταν πυροσβεστική υπηρεσία και αστυνομική με μάνικες και έπλυναν το χώρο της εισόδου και μερικά μέτρα μέσα. Εγώ μπήκα μέσα και είδα πεταμένα κομμένα πουκάμισα, σχημένα παντελόνια, παπούτσια, σπορ διαλυμένα. Επίσης είδα κυλίδες αιμάτων σε πολλά σημεία. Από πού ήταν αυτές οι κυλίδες, εγώ δεν μπορώ να πω. Εγώ εκείνο που ξέρω να πω ότι η εξέκριση του Πολυτεχνείου, εκτός το ότι ήταν η αρχή του τέλους της Χούντας, και είναι ένα ιστορικό γεγονός, άσχετα αν πολλοί δεν θέλουν να το αναφέρουν, ούτε καν να το αναφέρουν, ξέρω να πω ένα πράγμα, ότι επίσημα η Χούντα είχε αναφέρει ένα αριθμό 16 νεκρών. Ανεπίσημα, άλλες οργανώσεις είχαν πει 76 και 86 νεκρούς. Εγώ δεν θα μπω σε αυτή την ιστορική, θα βρουν πώς ήταν οι νεκροί, αλλά εκείνο που θέλω να πω είναι ότι αυτοί που σκοτώθηκαν δεν θα είναι εφέτος στην επέτειο του Πολυτεχνείου.